αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόνη μνήμη. Κάθε τόπος, κάθε γωνιά της πατρίδας μας έχει τη δική του μικρή ή μεγάλη ιστορία. Συχνά είναι ποτισμένος από το αίμα ηρώων ή αθώων. Το χωριό μας η Ψιλιβρύση, το παλιό Μάνεση, δεν αποτελεί εξαίρεση. Για το τραγικό γεγονός που επιτέλους σήμερα αποκαλύπτουμε, μνημείο απέριτο αλλά πρέπον, μάρτυρας αψεμάτιστος και αδιάψευτος, είναι τα δέντρα αυτά που βλέπετε, που στα κλαδιά τους σήκωσαν το έγκλημα των κατακτητών. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες και τους μαρτυρικούς μας προγόνους που εκτελέστηκαν και απαγωνίστηκαν εδώ στην Ψιλιβρύση τον Γενάρη του 1944, καθώς και τους συγχωριανούς μας που θυσιάστηκαν στα κολαστήρια της Τρίπολης και αλλού τους επόμενους μήνες. Η εκδήλωση αυτή είναι μια εκπλήρωση χρέους και δικαίωση των ανθρώπων αυτών, καθώς ο Δήμος της Τρίπολης τους θυμά επίσημα και τους τοποθετεί στο πάνθεον των ηρώων της εθνικής μας αντίστασης. Όσα θα εκθέσω σήμερα είναι ένα τμήμα από τη συγκυσή μου στο πρόγραμμα ΦΛΑΣ, Φάρος της Ευρωπαϊκής Γνώσεως για την καταγραφή και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και δημοσιευμένα αργότερα με τίτλο «Μνήμη ομήρων, τοπόσημα ιστορίας». Ο θρήνος της Δροποριτσάς. Βαρύς αχός ακούγεται, βαρύς με μυρολόγιε. Μάνα κλαίει και οδύρεται, γιατί της ξεκληρίσανε ολόκληρο το σώμα. Η Δροποριτσά τραντάζεται, η Δροποριτσά μας κλαίει. Όλος ο κόσμος κλείδεται και όλος κατάρες λέει. Οι άκαρποι Γερμανοί, όλοι με μαύρη την ψυχή, κομμάτιασαν τα σπλάχνα της, κρεμάσανε τα παιδιά της. Εκεί, στην οδό ταξιαρχών, στον δρόμο των αγγέλων, εκεί εγχωνιστήσανε ομάδες των σφαγέων. Οι απαγωνιστές άρχισαν τελευταία τους πλοή στον τόπο που σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί για να γενιάσουμε αυτό το μνημείο που ανεγέρθη από το Δήμο χάρη στις ευγενικές και ταπεινές προηγίες συλλόγων και των ιδιωτικών διοκτητών αυτού του χώρου. Σήμερα προσευχόμαστε σεμνά και ταπεινά σε μια τελετή αμέριστου σεβασμού, όπως ταπεινή και σεμνή μέσα στο μεγαλείο τους είναι και οι ροές μας. Είμαστε συγκεντρωμένοι σε ένα χώρο που δικαιώνεται η ομορφιά και η αρμονία της φύσης. Σε αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να χωρέσει πως η θηριωδία των Γερμανών κατακτητών το μετέτρεψε σε τόπο δράματος και μνημοσύνου. Εκ μέρους της πολιτείας και της θέσης μου ως Δημάρχου Τρυπόλεως εκφράζω τον βαθύτατο σεβασμό μου στη μνήμη και παράλληλα τιμή σε όλους αυτούς τους πατριώτες μας, αλλά και σε όλους τους άλλους, ανώνυμους και επώνυμους, που με τη ζωή τους σήμερα μας χάρισαν την ελευθερία μας. Τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι, όπως η κυρία Μπουζά είπε προηγουμένως, αυτοί είχαν ότι έκαναν η καρδιά τους και το καθήκον τους. Κάναν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αλλά είχαν την ατυχία. Ή να βρουν σε κάποιο μπλόκο, ή να είναι το στόχος κάποιου κουκουλοφόρου, κάποιοι γερμανοτσολιά. Και υπάρχει ένας προβληματισμός. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάστηκαν, μετά από πόσα χρόνια τους θυμάμαι, εδώ μιλάμε για 75 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια καθυστερήσαμε. Είναι απλή σκέψη αυτή. Τι συνέβη και καθυστερήσαμε τόσα χρόνια, γιατί ήμουν τους ήρωες. Και από την άλλη μεριά, αγαπητοί μου φίλοι, όλοι αυτοί οι γερμανοτσολιάδες έκαναν υπουργοί, βουλευτές και άλλα σημεία. Κατήγαν σαν αξιώματα της πολιτείας. Στεφάνων, από το Δήμαρχο Τρίπολης, κύριε Μαρτύρ. Εκ μέρους της Περιφερίας, από την Περιφερίας, κύριο Γιάννα Κούρας. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και καλωσορίζουμε τον κύριο Παπαϊλίου.
Εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων, διοικητής 11ου Συντάγματος κ. Δρακόπουλος. Εκ μέρους του πυροβεστικού σώματος, αντιπύραρχος κ. Αλέμης Κωνσταντίνος. Εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας. Από τον κύριο Τεζή Γιάννη, Β' Αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου. Από τον κύριο Αθανασόπουλο, Πρόεδρο Τελειατρικού Συνδέσμου. Από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Προσκλητήριο θυμάτων της 17ης Ιανουαρίου 1944. Αφού προηγήθηκε ο ηρωικός θάνατος του αγωνιστού της Εθνικής Αντίστασης Χρήστου Μαλήρη στις 15 Πρώτου 1944. Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, ετών 45 τρίπων.